Γεια σας φίλοι μου, τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι μου. Είδατε, αυτή τη φορά τα έχω καταφέρει μια χαρά. Είμαι πάρα πολύ συνεπής στα βίντεο λοιπόν και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, συνεχίζω με part 2, ψώνια για οργάνωση, για τη δουλειά που έχω ήδη ξεκινήσει. Δεν ξέρω αν έχετε δει τη δουλάπα τελικά εσείς. Τα σημερινά λοιπόν πράγματα είναι από Jumbo, θα σας δείξω τι αγόρασα αυτή τη φορά για το laundry και ωραία, πολύ ωραία στο IKEA. Μ' αρέσουν, τα λατρεύω τα προϊόντα από IKEA, αλλά και στο Jumbo υπάρχουν κάποια μερικά που είναι σταθερή αξία, όπως είναι τα πλαστικά κουτιά. Είναι νομίζω εκεί, δηλαδή μόλις σου πει κανείς πλαστικό κουτί, κατευθείαν πάει το μυαλό στο Jumbo. Θα σας δείξω όμως τι αγόρασα και επίσης θα σας δείξω και κάποια πράγματα που αγοράζω κλασικά στο The Mart. Σε ένα πολύ μεγάλο σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω, οι περισσότεροι από εσάς πρέπει να το γνωρίζετε. Κάποτε, το έχω πει και σε άλλο βίντεο, ήταν μόνο για τους έμπορους. Δηλαδή έπρεπε να έχεις μια κάρτα αν είχες μαγαζί, επιχείρηση ή τέλος πάντων. Τώρα μπορούν να μπουν όλοι οι πολίτες, βασικά από πέρσι το ξέρω εγώ αυτό. Και έτσι σε αυτό το σούπερ μάρκετ ψωνίζω κάποια συγκεκριμένα πράγματα, βασικά τις μεγαλύτερες συσκευασίες, γιατί έχει πάρα πολλά προϊόντα που είναι μεγαλύτερες συσκευασίες, που είναι για επαγγελματικούς χώρους κυρίως, οπότε γι' αυτό και πηγαίνω πολύ συχνά για αυτά τα προϊόντα. Λοιπόν, ξεκινάω λοιπόν να σας δείξω από τα Jumbo τι αγόρασα. Πρώτο ξεκινήσουμε εσείς, μην ξεχάσετε να κάνετε την εγγραφή σας, να πατήσετε και το like και το καμπανάκι για να σας έρθει η ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο βιντεάκι. Πάμε λοιπόν να σας δείξω τι αγόρασα από τα Jumbo. Αγόρασα αυτά εδώ τα πλαστικά κουτιά, είναι φανταστικά, θα μου άρεσε βέβαια να είχε μαύρο ή γκρι αυτό. Εδώ θα βάλω τη σκόνη πλυντηρίου. Είναι η πιο οικονομική λύση με τι κυκλοφορεί σε σχέση με τι κυκλοφορεί εκεί έξω. Λοιπόν, σκέφτηκα να τη βάλω εδώ και δεν πήρα τα γνωστά αυτά που είναι για σκόνη πλυντηρίου. Ξέρετε τώρα, τα έχει το Σίνσι, τα έχει το H&M, τα έχει το Zara, τα έχουν όλοι αυτοί, γιατί είναι λίγο ψηλοακριβά. Βέβαια το Σίνσι τα έχει πιο οικονομικά, αλλά προτίμησα να πάρω πλαστικό τώρα, επειδή αγόρασα και έκανα και τις άλλες αγόρες από IKEA, είπα να το βάλω σε πλαστικό. Οπότε πήρα αυτό εδώ το μέγεθος για τη σκόνη πλυντηρίου, πήρα ακριβώς το επόμενο μικρότερο για σκόνη που θα βάλω για το πλύσιμο στο χέρι, δηλαδή το tight roll, δεν ξέρω τι παίρνει ο καθένας. Οπότε, το μεγαλύτερο για τη σκόνη που είναι πλυντηρίου και το άλλο για πλύσιμο στο χέρι, τη σκόνη. Επίσης, πήρα άλλα δύο μικρότερα που είναι αυτά εδώ, που θα βάλω το εύρυκα στη σκόνη και το άλλο το, πώς το λένε, το βάνις. Να τα έχω έτσι οργανωμένα λοιπόν. Τα άλλα θα τα έχω σε γυάλινα. Θα το δείτε λοιπόν στο laundry πώς θα το φτιάξω, αλλά εννοείται ότι μπορεί αυτό να μπει σε οποιαδήποτε ντουλάπα και εξωτερικού χώρου και να οργανώσουμε όμορφα τα εργαλεία μας και οτιδήποτε άλλο έχει για τις ανάγκες λοιπόν της κάθε οικογένειας. Και συνεχίζω με αυτές τις πλαστικές κουτάλες δοσομετρητής. Πήρα δύο και αυτά ακριβώς γιατί θέλω να βάλω μέσα, επειδή έχει τρία μεγέθη και εγώ θα βάλω, πήρα δύο και είναι πάρα πολύ οικονομικά, αν δεν κάνω λάθος είναι 90 λεπτά αν δεν κάνω λάθος, οπότε τα πιο μικρά χρειάζομαι εγώ, που θα τα βάλω εδώ μέσα, θα τα βάλω λοιπόν εδώ μέσα στη σκόνη, θα βάλω αυτά. Οπότε ήταν πάλι η πιο οικονομική λύση. Αγόρασα μανταλάκια, τα ξύλινα μανταλάκια αυτή τη φορά. Μέχρι τώρα έπαιρνα, για να είμαι ειλικρινής, τα πλαστικά, αλλά αυτή τη φορά πήρα τα μανταλάκια αυτά. Είναι πάρα πολύ όμορφα σε σχέση με τα πλαστικά. Αγόρασα αυτό εδώ το πλαστικό καλάθι αποθήκευσης,
είτε στη κουζίνα, είτε στο μπάνιο, μπορούμε να βάλουμε διάφορα. Έχει τρία μεγέθη, αυτό είναι το πιο μεγάλο, έχει άλλο ένα μεσαίο και ένα πιο μικρό. Πήρα το μεγάλο για να δω πώς θα μου κάθεται, για εκεί που το θέλω, και στη συνέχεια μπορεί να πάρω και τα μικρότερα. Επίσης, αγόρασα πλαστικές κρεμαστρούλες. Δεν μου αρέσουν καθόλου, οι άλλες οι ξύλινες από εκεί είναι πολύ πιο ωραίες. Βέβαια έχει ξύλινες και το τζάμπο, μικρή, πολύ μικρή διαφορά έχουν στη τιμή, γιατί νομίζω του τζάμπο είναι 4 και του IKEA είναι 6. Αλλά πήρα όμως έτσι για συμπλήρωμα και 6 πλαστικές, γιατί επίσης είναι πάρα πολύ οικονομικές. Και συνεχίζω με αυτή τη πτυσσόμενη λεκάνη. Πραγματικά έχω ενθουσιαστεί, γιατί για το χώρο που ήθελα να μπει, πολλές φορές οι λεκάνες είναι πάρα πολύ μεγάλες και συνήθως τις αποθηκεύουμε έξω στο μπαλκόνι. Και εγώ πλυντήριο στεγνοτήλο τώρα το έχω μέσα στο σαλόνι και βάζω και πολλές φορές και νύχτα, οπότε δεν μπορώ να βγω συνέχεια έξω και μου άρεσε τόσο πολύ, γιατί την ανοίγεις όταν θέλεις να την χρησιμοποιήσεις και την κλείνεις και αποθηκεύεται πάρα πολύ εύκολα, είτε πάνω στο πλυντήριο, είτε στο πλάι, κάτω, από κάτω, δηλαδή οπουδήποτε μπαίνει πάρα πολύ εύκολα. Αυτή η αγορά λοιπόν μου άρεσε πάρα πολύ. Επίσης, αγόρασα αυτοκόλλητες ετικέτες, γιατί φαντάζομαι όλοι έχουμε εκτυπωτεί τώρα, ειδικά αν είστε γονείς και είτε μικρά παιδιά, από τότε που κάναμε τα WebEx στο σπίτι, αγοράσαμε όλοι εκτυπωτές για να εκτυπώσουμε λοιπόν τις εργασίες, οπότε θα εκτυπώσω εδώ αυτοκόλλητα που θέλω να κολλήσω πάνω στην οργάνωση που θα κάνω λοιπόν, πάνω στα βαζάκια, στα κουτιά και γενικά, ώστε να δείχνουν λίγο πιο όμορφα. Συνεχίζω, αγόρασα λοιπόν αυτό το τεκνητό φυτό από το Jumbo, είναι λίγο έτσι, λοιπόν ψιλοκρέμεται λίγο αυτό, είναι οικονομικό. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, γιατί το ήθελα εκεί για ομορφιά. Θα το χρησιμοποιήσω λοιπόν κάπου εκεί σε ένα ραφάκι. Λοιπόν, κρέμεται και είναι κάπως έτσι. Οπότε το ήθελα συγκεκριμένα πάλι εκεί που σας είπα. Συνεχίζω και αγόρασα μία κορνίζα με α4. Μου άρεσε εδώ η κορνίζα αυτή, ήταν επίσης πολύ οικονομική σε σχέση με το IKEA λοιπόν. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία, κάνει αυτό το έτσι, πραγματικά φαίνεται πιο ακριβή, σαν εφέ, σαν να είναι ξύλινη. Και θα δείτε λοιπόν, γιατί αγόρασα και αυτή την κορνίζα. Και τελευταίο πρέπει να είναι αυτό, αν δεν κάνω λάθος, είναι πάλι αυτό το κουτί για αποθήκευση. Εδώ έχει πάρα πολλά μεγέθη, έχει και πιο μεγάλες που έχουν και ρόδες κάτω. Είναι ό,τι πρέπει για να μπουν και κάτω από τα κρεβάτια, το παιδιών και στα δικά μας. Εγώ λοιπόν το πήρα γιατί έχω πάρα πολλές έτσι κορδέλες, ταινίες που κάνω όταν κάνω χειροτεχνίες, όταν έχω χρόνο, αλλά τώρα έρχονται και Χριστούγεννα και θα κάνω λίγα διάφορα τέτοια και με τα παιδάκια που φτιάχνουμε και δωράκια, οπότε θα οργανώσω εδώ, θα βάλω εδώ μέσα όλα αυτά λοιπόν τα εργαλεία που χρειάζομαι. Πάρα πολύ ωραία αυτά, πραγματικά όσα και να έχεις δεν πάνε ποτέ χαμένα αυτά από το Jumbo. Και αυτά νομίζω, αυτά ήταν τα ψώνια από το Jumbo. Το The Mart, όταν πηγαίνω, αγοράζω τώρα τελευταία αυτά τα Ariel. Έχει δύο μεγέθη, έχει για 55 πλήσεις και για 75. Αυτό λοιπόν το συγκεκριμένο λέει και επαγγελματική καθαριότητα 5 αστέρων, ακόμη και στους 30 βαθμούς. Οπότε, εάν δείτε, δείχνει εδώ και το ξενοδοχείο που είναι για ξενοδοχεία, οπότε η ποδιά του σεφ και τα λοιπά, που σημαίνει ότι συνήθως έχει έτσι, από την κουζίνα λάδια και τα λοιπά, και φεύγουν δηλαδή οι λεκέδες λίγο πιο εύκολα.
και παίρνω πάντα αυτή τη συσκευασία και έχω μείνει πολύ ευχαριστημένη, οπότε αγοράζω συνέχεια αυτό το συγκεκριμένο το Ariel. Επίσης η συσκευασία λοιπόν έχει δύο μέσα. Τώρα εσείς θα με ρωτήσετε τιμές και πολύ σωστά, εγώ δεν θυμάμαι, νομίζω είχε 21 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, είχε 21 ευρώ. Λοιπόν, δεσμεύομαι σε ένα επόμενο βίντεο, γιατί αυτά τα αγοράζω συχνά. Σε ένα επόμενο βίντεο θα σας γράψω και τις τιμές, θα κρατήσω την απόδειξη, γιατί δεν την κράτησα, είχα πάρει και κάποια άλλα τρόφιμα, οπότε δεν την κράτησα την απόδειξη. Λοιπόν, αγοράζω, όπως σας είπα, το Ariel αυτό και τη σκόνη πλυντηρίου. Απλά αυτή τη φορά είπα και δεν αγόρασα, είναι πολύ μεγάλη συσκευασία επίσης, θα την αφήσω κάπου εδώ. Επίσης έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη με τη συγκεκριμένη σκόνη της Ariel. Γενικά χρησιμοποιούσα Ariel, συγκεκριμένα Alpine για τα λευκά, αλλά με αυτή ένα εδώ νομίζω ότι έχω δει διαφορά στα ρούχα. Συνεχίζω λοιπόν και κάτι άλλο που αγοράζω συχνά είναι η σόδα του κιλού. Γι' αυτό πηγαίνω, γιατί εκεί, όπως σας είπα και πριν, έχει πολύ μεγαλύτερες συσκευασίες. Οπότε παίρνω τη σόδα που χρησιμοποιώ εγώ για καθαριότητα γενικά και για το πλυντήριο ρούχων χρησιμοποιώ όταν θέλω να καθαρίζω το κάδο, αλλά χρησιμοποιώ και στην καθαριότητα του σπιτιού. Ακόμα και στα χαλιά ρίχνω σόδα, θα σας το δείξω σε ένα βίντεο τώρα που θα στρώσουμε τα χαλιά. Αγοράζω λοιπόν ξύδι, πάλι σε μεγάλη συσκευασία, γιατί και το ξύδι χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στην καθημερινότητα, είτε που πλένουμε τα φρούτα, είτε που βάζω πάντα σε αυτό εδώ και το έχω στη κουζίνα μου, βάζω πάντα νερό, μισό-μισό, βάζω νερό ξύδι και κάποιες σταγόνες εθέριο έλαιο, λεμόνι ή κάποιο εθέριο έλαιο που έχει αντιμικροβιακή δράση. Και έτσι καθαρίζω τους μπάγους της κουζίνας, το ψυγείο πολλές φορές, γενικά το τραπεζάκι που τρώνε τα παιδιά, εκεί που ζωγραφίζει ο Λέανδρος και μπορεί να φάει κάτι και να λερώνεται. Πάντα χρησιμοποιώ ξύδι, ειδικά τους χώρους που αγγίζουν πολύ τα παιδιά. Το έχω πει και σε άλλο βίντεο, δεν χρησιμοποιώ πάρα πολλές κλωρίνες και έτσι καθαριστικά δυνατά, μόνο όταν κάνω μια γενική. Αν και καθαρίζουν πάρα πολύ ωραία πραγματικά, αλλά τα αποφεύγω στην καθημερινότητα και χρησιμοποιώ ξύδι. Οπότε πάντα θα πάρω εκεί, γιατί συμφέρει, έχει μεγαλύτερες συσκευασίες και σε πολύ καλή τιμή. Αυτή τη φορά αγόρασα και Ariel για το πλυντήριο που είναι σε ταμπλέτες, γιατί τις είχε σε προσφορά. Βέβαια αυτά τα βρίσκεται και σε οποιαδήποτε σούπερ μάρκετ, δεν είναι κάτι. Πήρα πρώτη φορά να δοκιμάσω αυτές τις μπύλιες από Lenore που είναι ενισχυτικό άρωμα ρούχων. Εγώ σας έχω πει και σε άλλο βίντεο, δεν χρησιμοποιώ μαλακτικό στα ρούχα. Από τότε που ήταν τα μωράκια μου μικρά, τα διδυμάκια και ο Ρέσης είχε έτσι μια τάση για τοπική δερματίτιδα και μας είχε πει ο γιατρός ότι να μην βάλω καθόλου μαλακτικά και διάφορα, οπότε από τότε μας έμεινε και η αλήθεια είναι ότι δεν χρησιμοποιώ και τα ρούχα συνήθως μυρίζουν μόνο τη σκόνη και το Ariel. Όμως καμιά φορά μου αρέσει ιδιαίτερα όταν πλένω τα ρηκτάρια, τις κουρτίνες, γενικά τις κουβέρτες, έτσι τα λίγο πιο βαριά και αυτά τα εξωτερικά, δηλαδή όχι ρουχαλάκια. Οπότε μου αρέσει να χρησιμοποιήσω έτσι να μυρίζει λίγο ωραία όταν βάζει την κουρτίνα και έτσι πήρα να δοκιμάσω και αυτά. Πήρα και κάποια τρόφιμα, μην κάθομαι τώρα να σας τα δείξω, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι σαν αυτά που βρίσκεται σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Το μόνο που συμφέρει εκεί είναι και τι έχει. Αν τρώτε, ας πούμε, πολύ γαλοπούλα, τυριά, γιατός κτλ, παίρνετε εκεί όλο το κομμάτι. Οπότε αν μένετε μαζί με τη μαμά, την αδερφή, την ξαδέρφη από κάτω, μπορείτε να πάρετε ένα και να το μοιράζετε. Συμφέρει πολύ αν το πάρετε ολόκληρο. Επίσης αγόρασα και την άρωμα βανίλιας. Δεν είναι η καθαρή η βανίλια. Η βανίλια λοιπόν η καθαρή είναι το μικρό μπουκαλάκι που έχει 20 ml, έχει περίπου 3,50. Οπότε εγώ αυτή τη χρησιμοποιώ και για να είμαι ειλικρινής τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα και πήρα να δοκιμάσω άρωμα που προφανώς είναι με κάτι άλλο τώρα, αυτό με κάποιο σιρόπι προφανώς και είχε 4 ευρώ τα 200 ml. Οπότε είπα να το δοκιμάσω έτσι όταν φτιάχνω τα αγγλικά.
Και θα σας πω την επόμενη φορά πώς θα είναι, αν και πιστεύω ότι μια χαρά θα είναι. Απλά είχα συνηθίσει με την άλλη τη βανίλα, αλλά είναι πάρα πολύ ακριβή, δηλαδή 20 ml, 3,5 ευρώ τέλος πάντων, είναι για 5 φορές μόνο. Και αυτό ήταν και το βίντεο για σήμερα. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που ήσασταν εδώ, που είδατε το βίντεο μέχρι το τέλος. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται και το laundry room. Πώς έκλεισα λοιπόν το πλυντήριο στεγνοτήριο μέσα στο σαλόνι, πώς το οργάνωσα και θα τα πούμε πολύ σύντομα. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά, φιλάκια πολλά!